σε μια φαντασμαγορική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση βρέθηκε η Θεσσαλιώτισσα, όπως δήλωσε και η ίδια, Έλενα Παπαρίζου. Ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος της επιφύλαξε ιδιαίτερα θερμή υποδοχή και μαζί με τον παρουσιαστή της εκδήλωσης, Σωτήρη Πολύζο, της χάρισαν άκρος κολακευτικά σχόλια. Να πω στον κόσμο ότι με την εμφάνιση που έρχεται η Έλενα έχουν βγει τα ψάρια από τη θάλασσα. Έχουνε σοκαριστεί, ξέρετε. Τέτοια γάμπα δεν έχουνε δει τα ψάρια. Για να δούμε, εσείς θα την έχετε δει. Είναι για λιμοθυμία η εμφάνιση, παιδιά. Είναι... Καλά, παιδιά, δεν το συζητάμε. Έλα, έλα. Μια θεά. Μια θεά. Μια θεά. Μια θεά. Μεγάλη μου χαρά. Είναι μια πόλη που εγώ την έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα. Από μικρό παιδί είμαι Θεσσαλιώτισσα. Υπάρχει λόγο. Θέλω να κλείσεις το για λίγο. Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε στην Αναστασία Αργυριάδου και στην εκπομπή Αποκαλυπτικά για τον τόπο της που τόσο αγαπάει, αλλά και για τα γλυκόπικρα συναισθήματα που της προκαλεί η γιορτή των Χριστουγέννων. Ο Βόλος είναι μια πόλη το οποίο την έχω αγαπήσει πάρα πολύ έντονα στη ζωή μου. Και γι' αυτόν τον λόγο φταίνει οι γονείς μου, φταίνε οι συγγενείς μου. Γιατί πάρα πολλοί συγγενείς μου μετακομίσαν εδώ πέρα από την Καρδίτσα, Ορεινή Καρδίτσα, Τρίκαλα. Είναι μια πόλη που εγώ σύχναζα από πολύ μικρό παιδί. Υπήρχε ένα διαμέρισμα πολύ ψηλά στην Ιωλκού, το οποίο εγώ σύχναζα κάθε καλοκαίρι και πηγαίναμε για μπάνια στην Άφησο, στην Αγριά κτλ. Και μετά επίσης, όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, είχα περάσει ένα πολύ μικρό πρόβλημα υγείας, το έχουμε ξεπεράσει βέβαια, είχα ζήσει για 1,5 χρόνο στην Αγριά. Πριν λίγο, μέσα σε όλο εδώ πέρα το χαμό, βρήκα τη δεύτερη μητέρα μου, τη θεία μου τη Δυσσαρία. Εκεί ήμασταν πάνω με παιδικούς φίλους και τα λοιπά και τα λέγαμε. Στρέφεις λοιπόν σε μια πόλη που έχει ζήσει τόσο χρόνο. Όταν ξαναεπιστρέφεις σε έναν τόπο το οποίο αγαπάς πάρα πολύ, είναι σαν να μην έφυγες ποτέ. Χριστούγεννα τα αγαπά. Τα Χριστούγεννα πλέον για μένα είναι μια πάρα πολύ περίεργη γιορτή, γιατί όταν έχω παιδικές αναμνήσεις χαίρομαι. Όσο μεγάλωσα έχω κάτι δυσάρεστο επειδή έχασα τον πατέρα μου, αλλά πλέον δεν ξεπερνιέται ποτέ αυτό. Απλά αρχίζω και βρίσκω άλλες χαρές μέσα από τις γιορτές. Χάνεται ένας. Δεν χάνονται όλοι όμως. Πρέπει να βρούμε τρόπους να ενώνουμε την οικογένεια, να ξαναβρίσκουμε χαρά. Πέρσι τα Χριστούγεννα ήμουν στη Σουηδία. Ήταν τρομερό ότι υπήρχε μια σιωπή. Είχαμε μαγειρέψει με τα αδέρφια τα λοιπά. Και έρχεται η θεατρίνα μου, η Μαρίλια, η δίδυμη αδερφή του, τα νύψια μου. Everybody dance now, cut, tat. Και αρχίζει ένα χορό. Και αρχίζω μαζί με την αδερφή μου και τον αδερφό μου να χορεύουμε πράγματα που έχουμε να χορέψουμε 15 χρόνια. Και ξαφνικά αλλάζει η μορφή από όλο το σπίτι. Ήταν τρομερό. Για λοιπόν που να δώσουμε μεγάλη. Τα παιδιά είναι η πνοή, είναι η ζωή, είναι το μέλλον. Δεν μπορώ να βρω λόγια για τα παιδιά που έχουμε. Για κάθε μέρα που ζω νιώθω καλύτερος άνθρωπος όταν βλέπω όμορφα παιδιά μπροστά μου. Μας πεις και για το καινούργιο άλμπουμ σου. 15 Δεκέμβρη κυκλοφορεί το καινούριο άλμπουμ με πάρα πολλές όμορφες και συγκλονιστικές και μοναδικές συνεργασίες. Θα υπάρχει ένας τομέας μέσα στο δίσκο, το οποίο είναι παλιές διασκευές. Και ένα ντουέτο μαζί με την κυρία Αλέκα Κανελίδου. Ουράνιο τόξο ο τίτλος. Εσένα πότε ήρθε το ουράνιο τόξο στη ζωή σου? Υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και είναι ωραίο πράγμα ότι όλοι
βιώνουμε και περνάμε άσχημα πράγματα, λιγότερα καλά, καλά είναι να βάλουμε και ένα ουράνιο τόξο. Καλό μας κάνει. Jingle bell rock, jingle bell swing, and jingle bells ring, snowing and blowing, a bunch of fun. Now the heat just begun. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bell shine, and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Square. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά στην χοροδία του Βόλου αλλά και στη Συμφωνική Ορχήστρα. Μιλάμε για ένα συντονισμό, μιλάμε για ένα θέμα. Να δώσω συγχαρητήρια, να ευχαριστήσω τους γονείς των παιδιών αλλά και τα ίδια τα παιδιά, τα οποία πραγματικά θα παρουσιάσουν κάτι το μαγικό. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που γίνεται στην πρόβα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει σήμερα το βράδυ, που είναι το κανονικό μας ραντεβού. Καλό στο κορίτσι μας. Το πραγματικό μας ραντεβού είναι με όλο το Βόλο, εδώ. Το Βόλο. Δεν μπορείς να φανταστείς από πού έρχονται. Από όχι, βρε, πια Μαγνησία. Όχι μόνο Μαγνησία, ε. Θα έρθουν από παντού και από Μακεδονία, από Ήπειρο, από παντού θα μας έρθουν. Από Καρδίτσα θα έρθουν. Από Καρδίτσα σίγουρα. Αυτά είναι δικά σου γκρουπής. Έτσι. Είναι οι φαν σου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Πραγματικά ο Βόλος πρέπει να είναι η ωραιότερη στολισμένη πόλη της Ελλάδος. Πραγματικά το εννοώ αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή κατευθείαν μπήκα σε ένα χριστουγεννιάτικο mood με το που ήρθα, ένιωσα ότι ήμουν και στη Σουηδία ακόμα. Σουηδία γίνεται χαμός με λαμπιόνια, με αϊβασίλια. Έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και στολίζουν στη Σουηδία. Ναι, πολύ νωρίς, πολύ νωρίς. Οπότε κι εσύ ως παιδί το έβλεπες στο δέντρο ότι από Οκτώβριο, Νοέμβριο εκεί. Εμείς στολίζαμε μέσα Νοέμβρη πάντα στο σπίτι. Εγώ στο σπίτι μου με δόσεις φέτος το στόλιζα. Ναι, αλλά πάντα αργά το βράδυ, όταν ερχόμουν, πρώτα έβγαζα το δέντρο. Την επόμενη μέρα τα λαμπάκια, γιατί δουλεύω πάρα πολύ τελευταίο καιρό και δυστυχώς με δόσεις. Αλλά είναι στολισμένο. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε απόψε, για πες μας τι έχεις ετοιμάσει. Τέσσερα τραγούδια με τη Συμφωνική. Θα πούμε και δύο χριστουγεννιάτικα, θα πούμε και δύο δικά μου. Θα είναι εδώ πέρα και η χοροδία. Κοίτα χαρές! Ναι, κοίτα χαρές! Δεν τα έχω δει ακόμα, δεν έχω ανέβει πάνω στη σκηνή. Ανυπομονώ να τα γνωρίσω και από κοντά τα παιδιά και τους μουσικούς. Αντέλα, έλα, μη σε κρατάω, πρέπει να ανέβεις. Σήμερα το βράδυ στην παραλία του Βόλου, στις 7, εδώ για να υποδεχθούμε με πολύ αγάπη, όπως εις αξίζει, την Έλενα Παπαρίζου. Μου λείπεις τόσο Πρωταγωνιστές στη χθεσινοβραδινή φαντασμαγορική εκδήλωση για τη φωταγώγηση του Βόλου εν ώψη των Χριστουγέννων ήταν οι χιλιάδες βολιώτες και όχι μόνο που κατέκλυσαν την παραλία της πόλης. Η Έλενα Παπαρίζου, ο Στάν και ο Αχιλλέας Μπέος άναψαν τα γιορτινά φώτα στο Βόλο σε μια εντυπωσιακή τελετή με παρουσιαστή το Σωτήρη Πολύζο. Η Έλενα Παπαρίζου που έφτασε στο χώρο της εκδήλωσης διαθαλάσσης αποθεώθηκε από τον κόσμο. Καλά παιδιά, δεν το συζητάμε. Έλα, έλα. Μια θεά, μια θεά, μια θεά, μια θεά. Δήμαρχε, μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά. Ο οικοδεσπότης της γιορτής Αχιλλέας Μπέος υποδέχθηκε και συνόδευσε επί σκηνής την Έλενα Παπαρίζου, η οποία ερμήνευσε υπό τις οδηγίες του μαέστρου Ιωακίμ Μπαλτσαβιά χριστουγεννιάτικα τραγούδια καθώς και δύο δικά της κομμάτια, ειδικά ενορχιστρωμένα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου. Υπάρχει λόγος, δεν έχω άλλη αντοχή. Η σημερινή
δημοτική αρχή είναι δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους πολίτες. Αυτό μπορούμε να δώσουμε αγάπη, χαρά σε μέρες γιορτινές, να αισθανθούμε τις γιορτές που τόσο πολύ έχουμε όλοι ανάγκη. Από τη σκηνή μπροστά από τη φωτισμένη Αργό, η Έλληνα Παπαρίζου, ο Στάν και ο Αχιλλέας Μπέος κάλεσαν τον κόσμο να λάβει μέρος στην αντίστροφη μέτρηση για το άναμα των φώτων. Με τις εντυπωσιακές άμαξες, τη φιλαρμονική να αποδίδει χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ξεκίνησε στη συνέχεια η πομπή από την παραλία μέσω της Δημητριάδος κάτω από τον μπλε ουρανό μέχρι τη Σοκολατούπολη, την πλατεία Πανεπιστημίου, στο ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο, στον κόμβο του Δημαρχείου και από εκεί στο χωριό του Αϊ Βασίλη, όπου ακολούθησε συναυλία από τον Στάν.